Καλώς ήρθατε στην Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκθεση και μαζί με μένα σας καλωσορίζει πίσω μου μία από τις μεγάλες καλονές του 18ου αιώνα στο τέος Έντο και νυν Τόκιο, ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου, από τους πρώτους που θα φτάσει να συντονίσει το σχέδιο αυτό και το χρώμα σε έναν κανόνα, κατά κάποιον τρόπο, ομορφιάς και που θα έχει και τεράστια επιρροή στην Δύση. Η ιαπωνική τέχνη έχει άμεση σχέση με την τυπογραφία, με το τύπωμα, με τη χαρακτική κτλ. Οπότε μπήκε μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας πρωτεύουσας του βιβλίου που ήταν η Αθήνα με το label της UNESCO από το 18 μέχρι και τον Απρίλιο του 19, τέλος. Οπότε κλείνουμε στην Πινακοθήκη με αυτή την έκθεση και πρέπει να επιμείνω στο πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μας με το Μουσείο Ασιατικών Τεχνών της Κέρκυρας, που ανοίξει τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και που την έκθεση την επιμεληθήκαμε με την κυρία Ζερνιώτη, που είναι η διευθυντριά του. Είναι πολύ σημαντικό να πει κανείς ότι το μουσείο αυτό ιδρύθηκε από έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα, συλλέκτη καταρχάς, πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βιέννη στο 19ο αιώνα, πολύ στενά συνδεδεμένο με τους πολιτιστικούς κύκλους και του Παρισιού, και που άρχισε να συλλέγει ο Γρηγόριος Μάνος, γεννημένος το 1851, άρχισε να συλλέγει πολύ συστηματικά η ιαπωνική τέχνη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Έκανε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται στην Κέρκυρα, και αφού αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα, ζήτησε να βρουν κάποιο κτίριο για να μπορέσει να μείνει μέσα, να οργανώσει τη συλλογή του και να την αφήσει στο ελληνικό κράτος. Είμαι η Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σε αυτή την έκθεση είναι μια συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και γίνεται στα πλαίσια των εορτασμών των 120 χρόνων διπλωματικών σχέσεων και σχέσεων φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, που λόγω του έτους 2019. Το μουσείο βρίσκεται στην Κέρκυρα, όπως είπα, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Είναι το μοναδικό μουσείο που πρεσβεύει τις ασιατικές τέχνες και βρίσκεται στους χώρους των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από το 1928. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, τόσο στην Ιαπωνία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, όμως είναι η πρώτη φορά που έρχεται έκθεση του Μουσείου στην Ελλάδα και αυτό είναι ουσιαστικά μια κοινή απόφαση με τον κύριο Ζαχαρόπουλο και με την Διευθύντρια της Δημοτικής Πινακοθήκης, την κυρία Κάλλη Πετροχύλου, και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Η ιαπωνική τέχνη είναι μια, ειδικά η σχολή του Οικίγιοε που δείχνουμε εδώ πέρα, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του πολιτισμού, θα έλεγα. Καταρχάς, σε σχέση με τον δυτικό πολιτισμό, είναι η μόνη τεράστια επιρροή που δέχεται ο δυτικός πολιτισμός από έναν πολιτισμό που δεν είναι, που δεν βγαίνει μέσα από την ιστορία της αποικιοκρατίας. Δηλαδή, δυτικοί κοιτάνε την ιαπωνική τέχνη σαν ίση προς ίση. Δεν είναι ότι τους ανήκει η Ιαπωνία στους Αγγλέζους, στους Γάλλους, στους Γερμανούς
για να μπορέσουν να πάρουν αποσπασματικά ό,τι θέλουν. Αντίθετα, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όταν ιδρύεται η πόλη του Έντο ως καινούργια πρωτεύουσα της Ιαπωνίας το 1604, είναι μία πόλη που δεν θα είναι ανακτορική πόλη σε μία εποχή που η τέχνη ακόμα σε όλο το δυτικό κόσμο είναι ή αυλική ή θρησκευτική. Η θρησκεία των Ιαπώνων με τον Συντοϊσμό και τον Ινδουισμό κυρίως είναι πολύ λίγο θρησκευτική, άρα αφήνει πολύ μεγάλο μέρος για την κοσμική ζωή και το Έντο θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο. Σκεφτείτε ότι το 1721 έχει 1 εκατομμύριο καθήκους. Όταν οι μεγάλες πόλεις έχουν λιγότερο από το μισό. Είναι μία πόλη όπου δεν σταματάει η ζωή και ακριβώς επειδή αναπτύσσεται μία τάξη εμπόρων, όλα τα επαγγέλματα ζουν, είναι μία πόλη που ζει 24 ώρες το 24ωρο, παράγει νέα πράγματα. Έχουμε και την πρώτη μεγάλη έκφραση της αστικής επανάστασης, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τονίσω ότι τα εκθέματα του μουσείου γενικότερα είναι περίπου 15.000. Τεράστιες συλλογές. Η συλλογή της Ιαπωνικής τέχνης αριθμεί περίπου 7.000 αντικείμενα. Η συλλογή της Ιαπωνικής τέχνης όσο αφορά τα τυπώματα είναι περίπου, ανέρχεται στα 1.500 τυπώματα. Φανταστείτε ότι εδώ έχουμε φέρει μόνο 68 δείγματα, τα οποία είναι τυπώματα και βιβλία του Λευκάδιου Χέρ. Το μουσείο έχει μια μεγάλη συλλογή από πρωτότυπα βιβλία του Λευκάδιου Χέρ, από τη συλλογή του Τάκη Ευσταθίου, όπου ουσιαστικά ήταν ο Έλληνας που τον προηγούμενο αιώνα διέδωσε τον Ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση. Αυτός εμπνεύστηκε λοιπόν όλες του τις ιστορίες μέσα από τους Ιαπωνικούς μύθους, που οι μύθοι αυτοί απεικονίζονται στα τυπώματα ή στα χαρακτικά, όπως θέλετε, που συνοδεύουν την έκθεση. Και ο σκοπός μας ήταν να γίνει μία έκθεση στην Αθήνα και προσπαθούσαμε να δούμε τι έκθεση θα γίνει. Ο κύριος Ζαχαρόπουλος, να τονίσω ότι με την οικογένεια του ιδρυτή ουσιαστικά, του Γρηγορίου Μάνου του μουσείου, είχαν άμεσες επαφές, οπότε ο ίδιος ήξερε και λόγω Παρισιού και όλα, ήξερε τη συλλογή. Μετά έτυχε η δεύτερη συγκυρία με τη διευθύντρια της Πινακοθήκης, την κυρία Κάλλη Πετροχίλου, όπως σας είπα, όπου ανήκει στην οικογένεια του Λευκάδιου Χέρν. Καθώς ο Λευκάδιος γεννήθηκε στη Λευκάδα, αλλά η μητέρα του κατάγεται από τα Κύθυρα. Βρεθήκαμε αυτοί οι τρεις άνθρωποι ως άλλη συντροφιά των 9, ως συντροφιά των 3 εμείς και αποφασίσαμε κάτι να δώσουμε στο κοινό τελείως διαφορετικό από μία έκθεση την οποία έχει πολλές φορές δυνατότητα να δείτε. Αυτή είναι αρχαιολογική ή την έκθεση ζωγραφικής και νομίζω ότι είναι κομμάτια μοναδικά και να μάθουμε για τον Έλληνα ο οποίος διέδωσε τον Ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση. Είναι πολύ σημαντικό να συσχετίσει κανείς κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Δύο ακριβώς συνομήλικοι άνθρωποι, ο Γρηγόριος Μάνος, που θα συλλέξει στο τέλος του 19ου αιώνα η Ιαπωνική τέχνη και θα φτιάξει αυτή την τεράστια συλλογή, είναι ακριβώς συνομήλικος με το Λευκάδιο Χέρν, δηλαδή ο Μάνος γεννιέται το 1851 και ο Λευκάδιος Χέρν το 1850. Ο Λευκάδιος Χέρν είναι και εκείνος από τα Επτάνησα. Η μητέρα του είναι από τα Κύθυρα,
από ελληνική οικογένεια των Κυθύρων και θα γνωρίσει στην Λευκάδα έναν Ιρλανδό αξιωματικό του αγγλικού στρατού, τον Τζαρλς Χέρν, και έτσι θα γεννηθεί αυτό το παιδί που είναι Ελληνοαγγλέζος. Θα χάσει τη μητέρα του πολύ σύντομα και θα τον πάρει ο πατέρας του και θα τον μεγαλώσει μια θεία του. Και σε νεαρά ηλικία, αφού περάσει από το Παρίσι, θα φύγει στην Αμερική. Ο Λευκάδιος Χέρν, καταρχάς, είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος. Μιλάει πολλές γλώσσες. Κάτι που δεν έχει δοθεί βαρύτητα ακόμα είναι ότι στην Αμερική μεταφράζει τους μεγάλους Γάλλους συγγραφείς του 19ου αιώνα και οι πρώτες μεγάλες μεταφράσεις που έχουμε στην Αμερική του Φλομπέρ, του Μοπασάν, του Ζολά κτλ. Είναι του Λευκάδιου Χέρν. Αυτό μας φέρνει και στο γεγονός γιατί ο Λευκάδιος Χέρν μπορεί να δείξει τέτοιο ενδιαφέρον για την Ανατολή, γιατί ο Ζολά, παραδείγματος χάρη, έχουμε το περιβόητο πορτρέτο του Ζολά από τον Μανέ, που είναι περιστοιχισμένος από έργα του Ταμάρο, του Κουνισάδα, ζωγράφους που βρίσκουμε στη συλλογή εδώ πέρα και που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την γαλλική και ευρωπαϊκή κουλτούρα της εποχής εκείνης. Των μέσων του 19ου αιώνα μέχρι όλο τον Ιμπρεσιονισμό. Λοιπόν, ο Λευκάδιος Χέρν θα κάνει ένα ρεπορτάζ για τη Μαρτινίκα, το οποίο θα έχει τέτοια επιτυχία που το Harper's Magazine το στέλνει στην Ιαπωνία το 1890 για να κάνει και ένα ρεπορτάζ για την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία ο Λευκάδιος Χέρν θα αλλάξει η ζωή του. Ανακαλύπτει τη χώρα που ονειρευόταν. Ανακαλύπτει τη θρησκεία που ονειρευόταν. Μια θρησκεία που δεν είναι θρησκεία κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά δείχνει μια τεράστια προσοχή στα πράγματα. Μια τεράστια... Ανακαλύπτει τη γυναίκα της ζωής του, με την οποία θα παντρευτεί. Και θα παντρευτεί και με ιαπωνέζικο όνομα. Θα γίνει Ιάπωνη πίκος. Θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στην Ιαπωνία. Και θα γίνει πρώτον ο μεγάλος μεταφραστής της ιαπωνικής λογοτεχνίας στα εγγλέζικα, βιβλία που θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες το καιρό εκείνο. Δηλαδή με αυτά τα 14 χρόνια, από το 1900 μέχρι το 1904 που πεθαίνει, θα γράψει πρώτον ο ίδιος φανταστικές νουβέλες, γιατί είναι και συγγραφέας. Οι Ιάπωνες τον θεωρούν πλέον Ιάπωνα συγγραφέα. Θα μάθει Ιαπωνέζικα. Θα γράφει στα Ιαπωνικά πλέον, αλλά παράλληλα θα μεταφράζει τα Ιαπωνικά σε βιβλία που θα κυκλοφορήσουν σε όλο τον κόσμο και θα κάνει και μελέτες εξαιρετικές. Μελέτες για την ανίκεια, unfamiliar Ιαπωνία. Μελέτες για τις φανταστικές ιστορίες και θα γράψει και ο ίδιος φανταστικές ιστορίες. Και η αλήθεια είναι ότι μια μεγάλη παράδοση η Ιαπωνική είναι τα φαντάσματα, οι φαντασίες, οι δράκοι, όλο αυτό ο μυστικός κόσμος που θα το βρούμε στη συνέχεια και στη ζωγραφική. Βλέπετε και γύρω μας πάρα πολλά, δηλαδή πίσω μας έχουμε ένα έργο όπου κάποιος Ιάπων στο σπίτι του Σαμουράι, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι, βλέπει μία στρατιά νεκροκεφαλών να έρχεται και να τον απειλεί. Άρα, θα να πω, βλέπουμε στην τέχνη την Ιαπωνική δράκους, φαντάσματα είναι, και τα οποία θα γράψει και ο Λευκάδιος Χέρν, νουβέλες ο ίδιος που θα έχουν τεράστια επιτυχία. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε μία Ελλάδα που δεν ξέρουμε. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που δεν ξέρουμε τη συλλογή Μάνου και ποιος ήταν ο Γρηγόριος Μάνος, που είναι μία μυθιστορηματική βιογραφία. Άλλο τόσο μυθιστορηματική είναι η βιογραφία του Λευκάδιου Χέρν, που είναι συνομιλικός του και που και οι δύο θα διαμεσολαβήσουν διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, έναν πολιτισμό
από όλες τις μεριές. Από την τέχνη, από τις συνήθειες, από τις... Λοιπόν, αυτό το ρόλο της Ελλάδας, φέτος είμαστε το έτος Ελλάδα-Ιαπωνία, γιατί κλείνουμε 120 χρόνια διπλωματικών σχέσεων με την Ιαπωνία. Η έκθεσή μας είναι υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας και δεν νομίζω να περίμενε κανείς ότι θα κάναμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ότι δηλαδή θα ήμασταν στο πρόγραμμα της UNESCO Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου και όπως βλέπετε βιβλία έχουμε δίπλα μας, αλλά έχουμε δύο ειδών βιβλία. Έχουμε τα βιβλία που είναι τα βιβλία που γράφουν σε δυτική γλώσσα. Έχουμε τα βιβλία που κάνουν οι Ιάπωνες οι ίδιοι και η ζωγραφική και η εικόνα με το λόγο στην Ιαπωνία γίνονται σχεδόν ένας ενιαίος χώρος. Αυτό θα μας πάει στο τρίτο μέρος της έκθεσης, που χοντρικά έχει να κάνει και άμεσα πάλι με το Λευκάδιο Χέρν, γιατί ο Χοκουσάι πριν γίνει ο μεγάλος Χοκουσάι που ξέρουμε, ή παράλληλα, θα ζωγραφίσει ο ίδιος φαντάσματα, τέρατα, ιστορίες φαντασμάτων. Έχει κάνει μια ολόκληρη σειρά, την οποία θα τη δείτε στην πλενή αίθουσα, και που έχει άμεση σχέση με τις εμπνεύσεις και με τα κείμενα του Λευκάδιου Χέρν. Είμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα και το 2019 πια που είμαστε, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλος αυτός ο φανταστικός κόσμος είναι ένας κόσμος που τα παιδιά σήμερα τον ξέρουν και ζουν μέσα από αυτόν, διότι τον βλέπουν στην τηλεόραση, στα άνιμα, τον βλέπουν στα κινητά τους, τον βλέπουν στα μάγκα που διαβάζουν, τον βλέπουν στην παιδεία τους τη σύγχρονη, που δεν είναι η τεχνολογία όπως λέμε, γιατί η Ιαπωνία έχει μια μεγάλη τεχνολογία και που αν κοιτάξετε την σχολή του Κιγιοέ, εντάξει, τεχνική λέγεται, αλλά όταν βάλεις τόσες πολλές τεχνικές και η μία τεχνική με την άλλη δένονται και φτιάχνουν μία ευρύτερη έννοια του πώς φτιάχνεται μία εικόνα, του πώς χρώματα μπορεί να περάσουν επάνω, το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το παραμικρό, την παραμικρή ράβδοση ενός ξύλου κερασιάς για να φτιάξεις μία εικόνα και για να τη σχεδιάσεις, το πώς το σχέδιο είναι συνολικά σχέδιο. Είναι σχέδιο πλέον του κόσμου, έτσι, σχέδιο ζωής, είναι σύλληψη συνολική. Εκεί πέρα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι από το 19ο αιώνα είμαστε σήμερα παρόντες σε έναν κόσμο που είναι ο κόσμος του αύριο, θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό να πει κανείς ότι όπως είπαμε και γενικότερα για την περίοδο αυτή του Έντο, ότι δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα. Τα καινούργια επαγγέλματα δημιουργούν καινούργιες τεχνικές που όλο και ανανεώνονται. Μία από τις πιο σημαντικές μορφές που κατά κάποιο τρόπο κλείνει κιόλας και είναι και έχει ίσως και τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς στο 19ο αιώνα είναι ο Κουτσίκο Χοκουσάι ή Χοκσάι όπως τον λένε οι Ιάπωνες, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σούνσο, ένας πολύ μεγάλου ζωγράφου. Έχουμε στην έκθεση δύο έργα του γιατί ζωγράφησε πάρα πολλούς τοπιούς, δηλαδή είναι ο κατεξοχήν ζωγράφος του θεάτρου. Σαν μαθητής του Σούνσο Χοκουσάι θα μάθει την τέχνη του 17ου-18ου αιώνα του Γιγιοέ, αλλά ο ίδιος δεν θα πάψει να ανανεώνει συνέχεια τη γραφή αυτή. Είναι πολύ βασικό να επιμείνουμε στο γεγονός ότι ο Χοκουσάι ζωγραφίζει από πολύ νωρίς σειρές. Αυτές οι σειρές έχουν να κάνουν και με βιβλία και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Χοκουσάι εικονογραφεί και βιβλία όπως το δυτικό τρόπο, δηλαδή βιβλία που υπάρχει κείμενο από τη μία και εικόνα από την άλλη. Το έχουμε σε ανάλογα βιβλία του Λευκάδιου Χέρν με τις ιστορίες φαντασμάτων. Κάνει αυτόνομες σειρές με εικόνες, που οι εικόνες η μία μπλέκεται μέσα στην άλλη και δημιουργούν
αυτά που σιγά σιγά θα είναι τα πρώτα μάγκα. Είναι ο ιδρυτής, δηλαδή ο όρος μάγκα βγαίνει από το Χοξάι, το 1830. Γύρω στο 1830, που είναι και μια σημαντική, κατά κάποιο τρόπο, ημερομηνία για όλο τον κόσμο με την αστική επανάσταση που γίνεται και στη Δύση, ο Χοξάι κάνει μια καλλιτεχνική επανάσταση, κάνοντας παράλληλα τις σειρές αυτές σε μάγκα, δηλαδή σε βιβλία που οι ιστορίες η μία μπαίνει μέσα στην άλλη και που οι φανταστικές αυτές ιστορίες δημιουργούν μία πολλαπλότητα στις εικόνες που έρχεται πολύ κοντά σε αυτό που λέμε σήμερα τα κόμιξ. Τα μάγκα τα νεότερα παιδιά τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Δηλαδή εξακολουθούν σήμερα να είναι ίσως η μεγαλύτερη παραγωγή βιβλίων στον κόσμο. Δηλαδή η κατανάλωση σε μάγκα ξεπεράσει του Σούπερμαν, του Σπάιντερμαν, οποιοδήποτε είδους περιοδικό ή σε όλα τα μέρη του κόσμου διαβάζονται. Πρέπει να πει κανείς πολύ περισσότερο από το Mickey Mouse, έτσι, και για όλες τις ηλικίες. Και βέβαια έχουν φτιάξει και ένα κινηματογράφο, που είναι ένας κινηματογράφος κινούμενων εικόνων, αυτά τα άνιμα που λένε, και που δεν είναι, που είναι ιαπωνικός, αλλά που δεν είναι μόνο ιαπωνέζικος πια, διότι αυτά μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες και δημιουργούνται. Ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι 18 και 20 χρονών και κάνουν μάγκα ελληνικά πια. Έτσι. Χοξάι, πέραν αυτού όμως, θα κάνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε για τη γέφυρα πόσο σημαντική είναι που ενώνει τα δύο άκρα του λιμανιού του Έντο και που την βλέπουμε να επηρεάζει πάρα πολύ έντονα. Πιθανώς πολλοί κόσμοι θυμάται του Van Gogh το έργο με τους ανθρώπους που τρέχουν με τις ομπρέλες πάνω στη γέφυρα. Την έχουμε στην έκθεση εδώ και από τον Κογιούνι, τον ζωγράφο με τα πυροτεχνήματα, με το όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη, ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά έργα που υπάρχουν και που θα σφραγίσουν όλη τη δυτική τέχνη με την επιρροή τους, είναι η σειρά των απόψεων του όρους Φούτζι, που βγαίνει σε έχει 36 εικόνες, που είναι μια σειρά. Δηλαδή ζωγραφίζει σε σειρές, όπως θα κάνει αργότερα ο Μονέ, όπως θα κάνει ο Πισαρό, όπως θα κάνουν οι Ιμπρεσιονιστές, όπως θα κάνει ο Πικασό, θα κάνει ο Ματίς. Δηλαδή ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην τέχνη, όπου ένα πράγμα είναι μόνιμα παρόν σε όλες τις σειρές. Και είναι αυτό το όρος Φούτζι που είναι συνέχεια παρόν σε όλα τα έργα της σειράς αυτής, και που σε πρώτο πλάνο βλέπετε έναν κάλφα να φτιάχνει ένα μπάνιο με ξύλα, με σιδεριές, με τα λοιπά. Στο άλλο βλέπετε ανθρώπους να πίνουν τσάι σε ένα τεϊοποτείο και πάντα το όρος Φούτζι είναι στο βάθος. Σε άλλα βλέπετε αριστερά μου αυτό το μοναχικό ψαρά που είναι στην άκρη και ψαρεύει και απέναντι είναι το πάλι το όρος Φούτζι, αυτή η περιβόητη χιονισμένη κορφή του βουνού, το κύμα που θα επηρεάσει όλη τη δυτική τέχνη. Ένα τεράστιο κύμα πίσω από το οποίο φαίνεται η κορυφή του Φούτζι, αλλά που είναι ένα τεράστιο κύμα, έτσι, το πραγματικά πιάνει όλη την εικόνα. Εδώ έχουμε μερικά από τα έργα. Έχουμε την τύχη να έχουμε με τη συλλογή Μάνου όλη τη σειρά και σε πολύ καλή κατάσταση. Φανταστείτε ότι το Λούβρο στη Γαλλία, για να μπορέσει να βγει αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει βγει και στα ελληνικά για τις σειρές, πήρε τρεις διαφορετικές εκδόσεις από τρεις διαφορετικές συλλογές για να βρει την ποιότητα των χρωμάτων, γιατί τα χρώματα του Χοξάι είναι πλέον η σημαντικότατη προσφορά
του ΚΙΓΙΟΕ, που από τη μία το σχέδιο μας δίνει το χώρο, μας δίνει την αφήγηση, μας δίνει την ιστορία, γιατί η προοπτική από χωρική, από θέμα, από τη διαρρύθμιση του χώρου, που ήταν η δυτική κλασική προοπτική και η... με μια ματιά, αυτό που λένε, κλείσει το ένα μάτι και βλέπεις την προοπτική, με τους Ιαπωνέζους γίνεται χρονική. Δηλαδή, στην ίδια εικόνα συνυπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Όταν συζητάμε για την Ιαπωνία και το βιβλίο, δεν είναι αναγκαστικά μόνο το βιβλίο ως αντικείμενο. Εκεί που η Ιαπωνία προσφέρει μία καινούργια τομή στην ιστορία του βιβλίου, είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση σχεδόν από το λόγο και την εικόνα. Δηλαδή αυτό το πρόσεχε να διαβάσεις και την εικόνα και την ιστορία, έτσι, σημαίνει ότι εδώ θα δεις και το μοναχικό ψαρά και πρέπει να σκεφτείς την ιστορία του μοναχικού ψαρά, αλλά πρέπει να δεις και την εικόνα που είναι η θάλασσα και το Φούτζι. Δηλαδή, εάν ουκίγιοε σημαίνει εικόνες ενός ρέοντος κόσμου, έτσι, είμαστε στο γεγονός ότι ο κόσμος ρέει γιατί η αστική τάξη με το εμπόριο, με τη συναλλαγή, με τα νομίσματα, με τα ταξίδια, με όλα αυτά, είναι μία τάξη που φέρνει μία ροή συνεχή. Θα ήθελα να επιμείνω ότι ο Χοκσάι είναι μία πολύ μεγάλη μορφή, ίσως η μεγαλύτερη μορφή της ιαπωνικής τέχνης, για το εύρος των πραγμάτων που έχει κάνει, για το εύρος της ποιότητας που βάζει στην τέχνη, για την σεμνότητα με την οποία ο ίδιος δεν σταματάει να ψάχνει, να είναι ένα ανήσυχο πνεύμα και δεν προλαβαίνει καν να βγει μπροστά να πουλήσει τον εαυτό του, διότι κάνει συνέχεια καινούργια πράγματα. Και ίσως υπερβάλλω αν πω ότι ο Χοκσάι κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος Νταβίντσι του 19ου αιώνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει να εφευρίσκει. Ο κόσμος της φαντασίας και ο κόσμος της πραγματικότητας είναι δύο κόσμοι που όταν δώσουν τα χέρια, μεγαλουργούν. Thank you.